Στα συντρίμμια από το ναυάγιο των ευρωεκλογών καλούνται να μαζέψουν τα κόμματα του κέντρου που αναζητούν τρόπους ανασυγκρότησης μέσα από συσκέψεις επί συσκέψεων. Όπως για παράδειγμα στη Δημοκρατική Παράταξη, στην οποία άρχισε ήδη μια συζήτηση με τον αντιπρόεδρο Μαρίνο Κλεάνθος να διαμηνύει πως εάν δεν γίνουν αλλαγές θα αποχωρήσει ο ίδιος. Η αίσθηση μου είναι ότι υπάρχει από όλους η ανάγκη για αλλαγές. Εγώ στην ανάρτησή μου ήμουν και πιο έντονος και είπα ότι αν δεν αλλάξουμε θα βουλιάξουμε και ότι αν δεν αλλάξουμε δεν με ενδιαφέρει να συνεχίσω. Ήμουν ξεκάθαρος. Προαναγγέλλοντας την πραγματοποίηση ενός πολιτικού συνεδρίου μέσα στο επόμενο διάστημα, η μορφή του οποίου ωστόσο δεν έχει ακόμη ξεκαθαρίσει. Πάνω κάτω τα ίδια συμβαίνουν και στο Δίκο, που επίσης άρχισε μια συζήτηση μέσα από τη συνεδρία του εκτελεστικού γραφείου. Και εκεί προσανατολίζονται στη διεξαγωγή ενός μεγάλου συνεδρίου, χωρίς όμως το τοπίο να είναι ξεκάθαρο. Αυτό που βγάζει μάτια και είναι αποδεκτό και στις δύο παρατάξεις είναι η ανάγκη για ένα καλύτερο διάλογο με την κοινωνία. Δεν διαπιστώνω ότι ακούν το μήνυμα, ακούν εκείνες τις πτυχές του μηνύματος που θέλουν να ακούσουν. Τι θέλουν να ακούσουν? Πρέπει να εξυγχρονιστούμε. Πρέπει να χρησιμοποιούμε τα social media. Πρέπει να είμαστε σε μεγαλύτερη επαφή με το νεανικό κοινό. Θαυμάσια. Αυτά είναι ανώδυνα πράγματα, κυρία Σάβα. Επί του παρόντος, θέμα ηγεσιών δεν υφίσταται πουθενά. Χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν αποκλείεται να εμφανιστεί στην πορεία.